Στην επόμενη επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Ιωάννης Παπάς, και είμαι με αριθμό 256/19/23. Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Κερκύρας της κοινοβουλευτικής ομάδος ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κυρίου Αλέξανδρου Παύλα Χρήστου Αυλονίτη, προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα οι απαράδεκτες καθυστερήσεις στις πληρωμές του μεταφορικού ισοδύναμου επιφέρουν την απαξίωσή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αφού ευχηθώ και εγώ και μια καλή και παραγωγική εβδομάδα σε όλες και όλους που βρίσκομαστε εδώ, κρίνω και πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην έννοια του μεταφορικού ισοδυνάμου. Και αυτό γιατί πρόκειται για ένα μέτρο κομβικής σημασίας για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες των νησιών μας. Και εγώ άλλωστε νησιώτης είμαι, και το είπατε προηγουμένως, είμαι από τη Ρόδα, από το Δωδεκάνησα. Το μεταφορικό ισοδύναμο έχει ζωτική σημασία για την προστασία της νησιωτικότητας και την εξασφάλιση αναπτυξιακών προοπτικών για τα νησιά μας. Το μέτρο του μεταφορικού ισοδυνάμου χρονολογείται, όπως είπατε πολύ σωστά, από το 2018, κυβέρνηση τότε ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με την ΑΝΕΛ, με αρμόδιο τότε αναπληρωτή υπουργό, τον αείμνηστο και καλό μου φίλο και εμένα προσωπικά, τον βουλευτή Δωδεκανήσου Νεκτάριο Σαντορινιό. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία που ανέλαβε το 19 διατήρησε το μέτρο. Θα έλεγα μάλιστα ότι το βελτιώσαμε πάρα πολύ. Ο Υπουργό Ναυτιλία, ο κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, Νησιωτική Πολιτική μαζί με τον γραμματέα τον κ. Κουτουλάκη του Μανώλη, κάνανε πάρα πολλέ διορθωτικέ κινήσει προ τη βελτίωση του μέτρου αυτού. Και να λέμε και κάτι σημαντικό, ότι όταν συζητούμε και αποφασίζουμε για τη ζωή των νησιωτών μα, να ξέρετε ότι εδώ δεν χωράει κανένα δογματισμό, αγαπητέ συνάδελφοι, αγαπητέ κ. Αυλονίτη. Το μεταφορικό σύνδρομο εξελίχθηκε και βελτιώθηκε. Απόδειξε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων αυξήθηκε σημαντικά η πληθυσμιακή και η γεωγραφική κάλυψη. Να πω ότι πλέον είναι όλα τα νησιά πλην Λευκάδος, Εύβοιας και Κρήτης, βέβαια μόνο για τους επιβάτες. Γιατί αναγκαστικά είδαμε και εμείς ότι για τις μικρές, μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν αναγκαίο και κομβικό να δώσουμε μεταφορικό ισοδύναμο και στις μικρές αυτές επιχειρήσεις της Κρήτης. Όσοι ζούμε στα νησιά και όσοι έχετε επισκεφθεί, διαπιστώνετε ότι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι το κόστος και ακρίβεια των καυσίμων στα νησιά. Έχοντας λοιπόν σε αυτό το δεδομένο, το μεταφορικό ισοδύναμο το ξεκίνησε για τα καύσιμα. Είχε τότε στην αρχή του 33 νησιά και σήμερα έχουμε φτάσει στα 59 νησιά. Και μάλιστα το τελευταίο δίμηνο του 22 πιλωτικά δοκιμάστηκε η Λίμνος μαζί με την Κάλυνο και από το 23 πλέον είναι κανονικά και αυτές στα καύσιμα. Θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι είναι έμπρακτη απόδειξη της πληθυσμιακής και γεωγραφικής κάλυψης του μεταφορικού ισοδυνάμου. Κάθε μέτρο όμως, όπως είπατε πολύ σωστά, οφείλουμε να το μεταφράζουμε σε νούμερα. Ο προϋπολογισμός για το μεταφορικό ισοδύναμο ξεκίνησε από 60 εκατομμύρια, το 2021-2022 ήταν 80 εκατομμύρια και το 2023 τώρα το έχουμε πάει στα 90 εκατομμύρια με προοπτική να το διατηρήσουμε και για το 2024 στα 90 εκατομμύρια και με προοπτική να το διατηρήσουμε και το 2024 σε αυτό το ποσό. Κύριε Αυλονίτη, για να μπω τώρα στην ουσία της ερώτησής σας. Η αρμόδια Γενική Γραμματεία μας του Υγείου και Νησιωτικής Πολιτικής έχει προβεί στην καταβολή του ανήκω στους πολίτες για ταξίδια που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2022. Το ποσό αυτό είναι στα 29 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, στο σκέλος των καυσίμων έχει καταβληθεί σε όλους τους δικαιούχους και τις επιχειρήσεις για το 22 το ποσό των 4 εκατομμύριων ευρώ. Και βέβαια, εδώ θέλω να σας πω λοιπόν που είπατε για τις επιχειρήσεις, ότι έχουμε μεριμνήσει, γιατί ξέρετε, δεχθήκαμε επιστολές από τα εμπορικά, επαγγελματικά, βιοτεχνικά επιμελητήρια, όπως και από το οικονομικό επιμελητήριο των νησιών, να δώσουμε παράταση για τις αιτήσεις για το δεύτερο εξάμεινο του 2022. Εγώ εδώ και τις επιστολές, κάποιες από τις επιστολές μπορώ να τις καταθέσω, αν θέλετε, και στα πρακτικά. Και το κάναμε αυτό και δώσαμε παράταση μέχρι το 30 Νοεμβρίου του 2022, γιατί μας ζητήσαν ήδη οι επιχειρήσεις λόγω του ότι δεν προλαβαίνουν να καταθέσουν τα δικαιολογικά και τα τιμολόγια τους. Και να πω πάνω σε αυτό ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα και ζήτημα. Γι' αυτό το λόγο γίνονται 632 έλεγχες, γίνονται 632 επιχειρήσεις, ελέγχονται για ποσό κοντά στα 12 εκατομμύρια για το 2022. Αυτό σας το λέω για να καταλάβετε ότι πάνω απ' όλα το μέτρο είναι για τους νησιώτες μας και τις επιχειρήσεις, γιατί για αυτές παλεύουμε και αγωνιζόμαστε, αλλά πρέπει να είναι δίκαιο και σωστό. Δεν πρέπει να αφήσουμε με τίποτα κάποιοι να εκμεταλλευτούν και να εισβάλλουν μέσα σε αυτό δυστυχώς καταστάσεις οι οποίες δεν είναι προς το καλό του μέτρου της λειτουργίας του μέτρου μεταφορικού ισοδυνάμου.
Στο σύνολο λοιπόν από το 2018 χρηματοδοτήθηκαν από το Εθνικό Σχέδιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σας το απαντώ λοιπόν γι' αυτό, με τίτλο «Μέτρα για τη μείωση των υποπεριφερειακών ισοτήτων για τη συγκράτηση και τη συνοχή πληθυσμού στα νησιά», πραγματοποιήθηκαν πληρωμές αξίας από το 18, τονίζω, 177.677.883 ευρώ. Θέλω να πω λοιπόν ότι σε αυτά τα χρόνια μέσα, και επειδή οι αριθμοί μιλάνε και είναι πραγματικοί, προσέξτε το. Το 18 οι πληρωμές που γίνανε ήταν στα 2.216.920 ευρώ. Καταβλήθηκαν αυτά το 18 και κλείσαμε το 22 με πληρωμές 71.726.237 εκατομμύρια ευρώ. Και αν θέλετε σας πάω χρόνο με χρόνο, είπα το 2008 ήταν 2.216.000. Και με αυτό κλείστε, γιατί έχετε περνεί πολύ το χρόνο, 20, τα υπόλοιπα σε δευτερολογία. Το 19 σε 28 εκατομμύρια χοντρικά, το 20 στα 49 μέσα στην κρίση, το 21 στα 25 και το 22 σε 71 εκατομμύρια. Θέλω λοιπόν να πω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι, και για τους λόγους που είπα και συνέχεια, ότι εμείς κάνουμε τεράστιες προσπάθειες να στηρίξουμε αυτό το μέτρο και να το βελτιώσουμε. Καθυστερήσεις υπήρχαν, υπάρχουν, και αυτοί είναι κάποιοι από τους λόγους, είναι οι προηγούμενες καθυστερήσεις που σας ενημέρωσα και ο δελεχής έλεγχος που διεξάγεται. Υπάρχει όμως η πρόθεση από την ηγεσία του Υπουργείου και από όλους τους συνεργάτες μας να μειώσουμε πάρα πολύ και να φτάσουμε τους χρόνους σε αυτούς που πρέπει να είναι για να είμαστε κανονικά κοντά στη λειτουργία σωστότερο και δικαιότερο του μέτρου του μεταφορικού δυνάμου. Σας ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας για 3 λεπτά. Νομίζω πως απάντησα συγκεκριμένα τι συμβαίνει στο χρονικό διάστημα αυτό και ότι γίνονται κάποια έλεγχη, γιατί σε 632 επιχειρήσεις έχουμε βρει ότι υπάρχουν προβλήματα στα τιμολόγια. Και παράλληλα δώσαμε παράτηση, γιατί μας ζητήσαν ήδη σε επιχειρήσεις και αγορά ίδια. Από εκεί και πέρα, στη συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί είναι μέσω του Υπουργείου όπως γνωρίζετε, θα προχωρήσουμε μέχρι τέλος στην κάλυψη ενός μεγάλου ποσού, θα πληρωθεί ένα μεγάλο ποσό, θα λήξει το 22 και ένα μεγάλο μέρος από το πρώτο ίσως εξάμεινο και το 23. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι προσπαθούμε να μεριμνούμε για τη βιωσιμότητα της δράσης, τη βελτίωσή της και την ταυτόχρονη θωράκισή της. Δεν έγινε μάλλον κατανοητό ότι η ιδέα ήταν πολύ καλή, αλλά δυστυχώς πολλά πράγματα δεν ήταν σωστά δομημένα. Και αυτά προσπαθούμε στο πέρας χρόνο να τα βελτιώσουμε. Βεβαίως έχετε δίκιο, θα μπουν και οι φοιτητές. Σε κάθε χρόνο μπαίνανε νέες κατηγορίες. Θα βάλουμε και τους φοιτητές και τους σπουδαστές, όπως βάλει και όλους τους εργαζομένους δημόσιους ελέγχους που εργάζονται στα νησιά, στρατιωτικούς, όλοι αυτοί έχουν μπει. Θα μπουν και οι φοιτητές και οι σπουδαστές. Είναι στα πλάνα μας να το κάνουμε αυτό. Όπως στα πλάνα μας να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε και τις αθλητικές ομάδες, όλα τα αθλητικά σωματεία των νησιών, τα οποία δεν μπορούν να βοηθηθούν αυτή τη στιγμή από το ισοδύναμο, γιατί δεν μπορούν να το πάρουν λόγω των διαδικασιών που υπάρχουν, των τυπικών διαδικασιών που υπάρχουν. Από και πέρα, ναι, βεβαίως, θέλουμε στη συνεργασία με την ΑΕΔΕ να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε το σύστημα από το My Data για να μπορούμε πιο γρήγορα να γίνεται και ο έλεγχος, για να μπορούμε πιο γρήγορα να γίνονται και οι πληρωμές. Όλα αυτά είναι συνεργασία, γι' αυτό έχουμε σύντομα να δούμε και την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, για να μπορέσουμε να το βάλουμε και αυτό στο παιχνίδι, για να πάει να λειτουργήσει καλύτερα και να έχουμε τα γρήγορα και δυνατά αποτελέσματα και θετικά αποτελέσματα που θέλουμε. Η διάθεσή μας αυτή είναι. Το πιστεύουμε, το στηρίζουμε και πάνω απ' όλα εμείς βάζουμε τους νησιώτες και αυτούς τους ανθρώπους που μένουν στα νησιά. Και είπατε κάτι πολύ σωστό στην κουβέντα σας, είστε από ένα μεγάλο νησί όπως και εγώ, από την Κέρκυρα και τη Ρόδο. Υπάρχουν νησιά τα οποία μένουν δεκάδες άνθρωποι, έχω πάρα πολλά τέτοια στα Δωδεκάνησα, πάρα πολλά τέτοια νησιά στο Αιγαίο όπως και στο Ιόνιο. Και αυτούς τους ανθρώπους πέφτουμε πάνω τους να τους στηρίξουμε, να τους δυναμώσουμε για να κρατήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, τις οικογένειές τους και τις επιχειρήσεις τους στα νησιά. Και κλείνοντας να πω ότι πρόσφατα, φεύγω από το μεταφορικό ισοδύναμο, νομίζω σας έδωσα τα απαντήσεις που θέλατε, να πω ότι πρόσφατα ανοίξαμε και το νηπιαγωγείο Συμψέρμο, βάζοντας νηπιαγωγό Συμψέρμο για το ένα και μοναδικό παιδί που θέλει να συντηρηθεί, να μείνει στο νησί, η οικογένειά του. Όπως επίσης επιδοτούμε γραμμή, άγωνη γραμμή από την Ψέρμο στην Κάλυμνο, για να μπορεί και μια οικογένεια με δεύτερο παιδί να μείνει Συμψέρμο, για να μπορεί να εργάζεται όμως στην Κάλυμνο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η νησιωτικότητα του για μας είναι και το Α και το Μ της πολιτικής του Υπουργείου Αυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σας ευχαριστώ πολύ.